ήταν, ελπίζω να είστε όλοι καλά, εγώ είμαι τέλεια! Σήμερα με βλέπετε πάλι εδώ και θα κάνω ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με τις προκλήσεις σας! Ναι! Έχω γράψει στο Instagram ένα story που έχω κάνει σήμερα το πρωί να μου γράψετε προκλήσεις για να τις κάνω σε ένα βίντεο μου στο YouTube κανάλι μου, εδώ δηλαδή, και μου έχετε γράψει πάρα πολλές προκλήσεις. Είναι περίπου, δεν τις έχω μετρήσει, αλλά το έχουν δει 3.000 άνθρωποι, λογικά γύρω 1.000 άνθρωποι, 1.000 προκλήσεις μου έχετε γράψει, ναι. Είναι πάρα πολλές, κοιτάξτε. Και από εκεί διάλεξα μερικές και θα τις κάνω σήμερα στο σημερινό βίντεο. Είπα να μου γράψετε δύσκολες προκλήσεις, γι' αυτό μερικές μπορεί να μην τις κάνω βέβαια, αλλά τις περισσότερες πιστεύω να τις κάνω. Ναι, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η πρώτη πρόκληση, πάμε να δούμε, είναι... Τι έχω διαλέξει εγώ, με έκλεισα τα μάτια, έκανα έτσι, ήταν πολύ δύσκολο. Πάμε. Κάνει 20 στροφές και προσπάθησε να τρέξεις ίσια. Πώς θα το κάνω? Οκ. Να το αυτό είναι. Θέλω να κάνω 20 στροφές. Και κάνω ρε πλήγη, πού θα τρέξω, με στα φώτα. Κάτσε. Σταματάμε εδώ, ε! Όχι, δεν το κάνω! Πρόσεξε, πες κάτι! Εδώ! Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορώ, έτσι θα το κάνω. Και πάμε, πόδι μου! 14 έμεινες! Ξανά την αρχή, έτσι τώρα έχω κανονικά. Δώδεκα, 13, 14, πάμε, 15, 16, 17, 18, ειδελίζουμε 19, 20! Είσαι εντάξει? Όχι. Αχ, τι κεφάλι μου. Έτσι. Όπα. Κάτσε καλά, κάτσε κάτι καλύτερα. Τέλος, μια χαρά είμαι. Όπα, το κεφάλι μου. Τζαλίστηκες? Ναι, πολύ. Πάμε, συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι, βάψει λίγο τα μαλλιά σου με ένα μαρκαδόρο, πες το όνομά μου. Τώρα δεν μπορώ να το πω επειδή τα έχω κάνει στη μία τυποθόνηση αυτό. Συγγνώμη, πάντα γεια σου. Δεν ξέρω τι δικά του το έγραψες. Πάμε, φέρτε μου ένα μαρκαδόρο. Το πιάσα. Επειδή έχω κότσο, θα βάλω το καθρέφτη τώρα, τη κάμερα δηλαδή, για να δω που βάφω. Βάψω το κεφάλι μου. Πάω έτσι στο σχολείο αύριο. Πάμε. Βάφουμε. Πού να βάψω? Εδώ θα βάψω. Καλά στο μαλλί. Τι είναι αυτά που γράφετε, παιδιά? Τι γράφετε? Είχα δοκιμάσει εδώ πριν το βίντεο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είχε βαφτεί το δέρμα μου. Ναι, είχε βαφτεί το δέρμα, ναι. Τέλος, το έκανα. Πάντως, δεν ξέρω, φαίνεται, δεν φαίνεται. Πέταξε το μου πίσω. Και πάμε στο επόμενο, που είναι, έχω και το τηλέφωνο της μαμάς, θα δείτε γιατί. Το επόμενο είναι, πάρε τηλέφωνο μια πιτσαρία και πες ότι θες ένα σουβλάκι. Πιτσαρία? Και να πεις ότι θέλεις ένα σουβλάκι. Το θέμα είναι ότι στην πιτσερία έχουμε τον αριθμό μας και ξέρουν ποιοι είμαστε. Γιατί κάνουν παραγγελία. Πρέπει να πάμε σε μια πίτσα. Πίτσα φαν παραγγέλνουμε εμείς. Πάμε να δω στο Πίτσα Χατ. Για γράψε Πίτσα Χατ. Πίτσα Χατ. Στον πεντανόστιμο κόσμο της Πίτσα Χατ. Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η κλήση σου καταγράφεται. Απίθανη προσφορά για όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 3 λάρες πίτσας καταλόγου και μισό λίτρο Ben & Jerry's μόνο με 26 ευρώ. Και είναι Pizza Hut.
Γεια σας. Θα ήθελα ένα σουβλάκι. Δεν έχουμε, κάνετε λάθος. Αχ, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Πώς ήταν. Αλήθεια ήταν πολύ ευγενική η κυρία. Μπράβο, θα μπορούσε να αρχίσει να φωνάζει, να ουρλιάζει, δεν ξέρω. Γιατί να ουρλιάζει. Μπράβο, τίποτα. Μπράβο, συνεχίζουμε. Τι άλλο είναι, κάτσε πάνω. Πόσα τηλέφωνα έχεις μαζέψει και δίπλα σου? Τρία. Να πάρεις τηλέφωνο την πιτσέ... Αυτό κάνουμε. Να πάρεις τηλέφωνο την πιτσέρια και να πεις, έλα μαμά, με πήρες, τι θες πάλι. Πήρα με πιτσέρια, δεν θα πάρεις πιτσέρια. Θα πάρω σουβλατζίδικο. Θα το αλλάξουμε λίγο, να μην πάρουμε ξανά την ίδια. Γεια σας, μαμά. Πάμε να πάρουμε ένα σουβλατζίδικο, είναι στα Βρυλίσια, ναι. Ό,τι να είναι πήραμε. Πάμε. Ξέρεις τι θα πεις? Ευχαριστούμε που καλέσατε το σουβλάκι. Θα θέλω να σας ενημερώσουμε ότι στο κατάστημά μας καθημερινά μαγειρεύουμε για σας μεγάλη ποικιλία από γεύσεις παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας. Για να δώσετε την παραγγελία σας, παρακαλώ περιμένετε. Έλα μαμά, πού είσαι? Ορίστε. Αχ, συγγνώμη, κατά λάθος. Λάθος. Τι γράφετε, παιδιά? Πάμε στο επόμενο. Δεν ξαναπαίρνουμε τηλέφωνα. Με τα τηλέφωνα. Να φας ένα ολόκληρο λεμόνι. Oh! Έτοιμη? Ναι. Θα πας? Ναι. Κάτσε τώρα να σου το φέρω, ε. Περιμένω. Πάμε. Πάμε να φάμε ένα ολόκληρο λεμόνι μαζί με την Τόνια. Πάρτε κι εσείς τα λεμόνια, σας κάψτε τα στα τέσσερα και ξεκινάμε. Παίρνουμε ένα λεμονάκι, να το, μια φέτα. Τα χείλη μου. Έχει σκασμένα χείλη. Στάζει το λεμόνι, το ζουμάκι στα χέρια. Σκούψε. Τα χείλη. Δεν μπορώ να το λεγώσω. Τα δόντια μου. Τα χείλη μου, τα δόντια μου. Και okay, συνεχίζουμε. Με τέτοιες μπουκίτσες θα τρως τρεις μέρες. Δεν μπορώ. Ε, μη φας τη φρούτα. Δεν μπορώ. Γιατί το φάω αυτό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν το κάνω. Χάνεις αυτό το τραύμα. Κάνεις, λοιπόν, αυτός που έγραψε για αυτή, δεν το έκανε, δεν μπορεί. Δε. Ακόμα μου έχει μείνει το ξύνο. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε και το επόμενο είναι ή θα φιλήσεις τη γάτα σου ή θα φωνάξεις, έχω, να ακουστεί, έχω YouTube κανάλι 5 φορές. Μπορείς να φωνάξεις, μέσα στο σπίτι όμως, έτσι. Ναι, και τα δύο μπορώ να τα κάνω, τα κάνω και τα δύο. Κάνε και τα δύο. Το γατί μας, παιδιά, είναι πεντακάθαρο, είναι μόνο στο σπίτι. Το έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Περισσότερο όπως έχουμε την Τόνια. Ναι, να ξέρετε.
Γι' αυτό μπορεί να το φιλήσει, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, τον εφτάνει, είπαμε. Το επόμενο είναι να φας μήλο με μουστάρδα και κέτσαπ. Έτοιμη? Ναι. Έτοιμη. Τώρα σου τα φέρνω. Μυστικά. Πάμε τώρα στο τραπέζι να τα φάμε όλα αυτά. Έλα το μήλο μου φύγε. Και κέτσαπ και μουστάρδα. Τι ωραία που θα είναι. Οπα. Παίρνουμε ένα κομματάκι του μήλου. Για να πάρω. Πάρω. Αυτό θα πάρω. Αχ. Τι κάνω. Τι σπίδερο. Τέλος. Και πάμε και κέτσαπ. Πάρτε και εσείς τα μυλαράκια σας, βάλτε κέτσαπ και μουστάρδα. Μπορεί να είναι ωραία. Δεν ξέρεις. Γιατί βάλα τόσο πολύ μουστάρδα. Λες και θα το πάω αυτό. Τελείωσα. Τώρα. Και πάμε να το φάμε αυτή τη πεντανόστιμη. Δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Σάντουιτς. Όλο. Λίγο πολύ έβαλα. Τώρα μπορώ να το φάω όλο. Το έκανες, ε? Δεν το λέω. Γίνεται να το φας. Δεν είναι και κάτι τρομερό, φοβερό, αλλά είναι. Δεν είναι και πολύ νόστιμο, τέλος πάντων. Αυτό. Συνεχίζουμε. Πιες 5 ποτήρια με νερό το ένα μετά το άλλο. Μπορείς? Ναι, 5. Πολύ εύκολο. Μπορώ. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, είμαι εδώ με το ποτηράκι μου και το μπουκάλι μου το νερό. Δεν είπατε τι ποτήρια να πάρω, γι' αυτό. Αυτό ποτήρι είναι, τι. Λοιπόν, πάμε να πιούμε 5 ποτήρια νερό. Ακριβώς ποτήρια, γι' αυτό συνεχίζουμε! Λοιπόν, τελειώμε! Είναι πάλι με φαγητό! Σε προκαλώ να φας ένα βραστό αυγό με μερέντα. Θα φάμε αυγό με μερέντα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι ωραίο, δεν ξέρω γιατί. Είχαμε φάει αυγό με παγωτό και ήταν πεντανόστιμο. Αλήθεια, δεν σας κάνω πλάκα. Γι' αυτό πάμε... Λοιπόν, πάμε να φάμε αυγούλι. Με μερέντα, έχουμε τη μερέντα μας, είναι τεράστια, έχουμε το αυγουλάκι μας, έχουμε το αυγουλάκι μας και πάμε. Τι, πώς κάνεις έτσι?
Σ' αρέσει αυτή η ιδέα. Γιατί είναι η ιδέα? Καταρχάς, εμένα δεν μου αρέσει ούτε το αυγόβραστο, ούτε η μερέντα. Τώρα σε συντασμό τα δύο μαζί. Πω πω. Αυτό εδώ να δοκιμάσουμε μερέντα, δεν δοκιμάσουμε. Αυτό δεν το λέγεται κρόκος. Αυτό ναι, τέλος πάντων. Θα δοκιμάσουμε. Πρόσεχε, μην βάζεις τώρα το κουτάλι μέσα, γιατί έχει μείνει κρόκο εκεί. Μην το βάζεις μέσα. Ας το πάνω στο πιάτο, σε παρακαλώ. Καλό. Δεν έχω καταλάβει. Παιδί μου, περιμένει να μας απαντήσεις και εσύ τρως, χορταίνεις. Σκέτο αυγό, ναι. Κι με μερέντα, ωραίο είναι. Ναι. Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι βάλε στο χέρι σου αλάτι και πίσω το με ένα παγάκι. Εγώ από την αρχή πολύ θα γράφουν αυτό, αλλά δεν καταλάβαινα γιατί να το κάνει, τι θα πονάει, τι θα κάνει. Και μου είπε μαμά ότι θα λώσει το παγάκι. Αλλά ποιος είναι ο λόγος να το κάνω? Πάμε τέλος πάντων να το δοκιμάσουμε. Πάμε, αλάτι και παγάκι. Λοιπόν, έχουμε εδώ το παγάκι, έχει ήδη λιώσει λίγο, να το κοιτάξτε. Και έχουμε και το αλάτι. Και πάμε, βάζουμε αλάτι στο χέρι μου. Φτάνει? Ναι. Βάλω παραπάνω βασικά. Έχεις προσέξει, εντάξει εδώ δεν έχει πάγο. Στις φορές που έχει πάγο, στους δρόμους ρίχνουν αλάτι για να μην έχει παγωνιά. Ναι, και εσύ μας ρίξαν, είχαν ρίξει. Γιατί το αλάτι λέω είναι το πάγο. Έλα, βάλε γρήγορα. Γιατί τι γίνεται? Λέω είναι, είδες? Διαλύεται ο πάγος, γρήγορα. Θα ρίξουμε και από πάνω. Έχει πάγο στο χέρι μου. Είδες, φεύγει. Έχει ο πάγος, έγινε σαν χιόνι. Αχ, το χέρι μου έχει... Λοιπόν, έχει παγώσει! Τι κατάλαβες ότι... Ότι έχει λώσει το παγάκι! Λιώνει το παγάκι με το αλάτι. Αυτό. Λοιπόν, το παγάκι με το αλάτι έλειωσε, αυτό δεν ήταν κάτι. Γιατί μου το γράφατε όλοι σχεδόν? Πολλοί μου το γράφανε. Και το επόμενο είναι να πάρεις τηλέφωνο τον ονό σου με απόκρυψη και να του πεις κερδίσατε μία... Εδώ έχει τρεις τελείες. Δεν ξέρω, ή το Instagram το έκανε επειδή, ξέρετε, δεν χωρούσε άλλο, ή απλά το κοριτσάκι, το αγοράκι. Ήθελα να πω ότι θέλω. Και να του πεις κρατήσετε μία. Ντόρο και δεγή. Όχι, θέλω κάτι πολύ. Μία. Ένα, μπορώ να το κάνω ένα. Πώς να το κάνεις ένα? Κερδίσετε ένα αυτοκίνητο. Δεν θα το πιστέψω. Κερδίσετε 1000 ευρώ. Ποιο είναι από τους δύο θα πάρεις, τον Νίκο ή τον Βαγγέλη? Τον Νίκο. Τον Νίκο είσαι σίγουρος? Ναι, πώς το πάρεις? Σίγουρος. Τι είπα εγώ? Σίγουρος. Θα πάρεις τον Βαγγέλη. Όχι, δεν θα το πιστέψει. Γιατί? Δεν ξέρω. Ούτε ο Νίκος θα το πιστέψει. Επειδή η Τόνια έχει δύο να νομίζει παιδιά, γι' αυτό θα πάρεις. Ναι, το Νίκο. Μάτος. Πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ενημερώσουμε ότι είστε τυχερός στη σημερινή της βραδιάς και κερδίσετε μια δώρα επιταγή των 1000 ευρώ. Δεν τα θέλω. Γιατί? Γιατί δεν μου δίνω κάτι, θα χαρίσω. Αχ, δεν πειράζει. Γεια σας. Γεια σας. Κατάλαβε. Εγώ νομίζω ότι όντως το κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Αφού λέει δεν τα χρειάζεται, κράτησα τα εσύ. Δεν είπε εσείς.
Εντάξει, είναι μεγάλος. Ο άνθρωπος που παίρνει μπορεί να είναι μικρότερος από εσένα. Όχι, όχι, το κατάλαβα. Κατάλαβα τη φωνή σου. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Δεν πειράζει, εντάξει, το έκανες. Ωραίο ήταν. Βγήκε ωραίο. Δεν πειράζει. Έχουμε άλλα. Λογικά όχι. Και έπρεπε να πάρεις τον μπαμπά τηλέφωνο. Τη γιαγιά, η γιαγιά σε απίστευε σίγουρα. Δεν το κάνουμε. Η γιαγιά θα ήταν. Ναι. Όχι, τι να. Τι, τι. Όχι. Όχι. Πού τα έχεις, τι έφεσαι, τι έφεσαι. Ποιες είναι ευρώ? Δεν κέρδισε 1000 ευρώ. Όχι. 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 Α, κακά, εντάξει. Άμα δεν κέρδισε, εντάξει. Μπορώ να κέρδισε. Γιατί, τι είναι. Γιατί μου θες τηλέφωνο και μου ξέρεις ότι έδωσα 1000 ευρώ. Εγώ. Ναι. Τι. Ναι, μουδάκι. Ναι. Λοιπόν, κάνω βίντεο. Και με τις προκλήσεις που μου δώσανε. Και ήταν να πάρω τον ονό μου και να του πω ότι κέρδισε κάτι. Να, αυτό. Κέρδισε από 1000 ευρώ. Όχι, οτιδήποτε μπορούσα να πω. Α, τίποτα. Εντάξει, στα χάρη σου. Πάντα στα χέρια μου. Ευχαριστώ. Γεια. Όλα καλά. Ναι. Ετοιμάζεσαι για ύπνο τώρα. Παίρνω βίντεο ακόμα. Ακόμα μην το εντάξει, εντάξει, θα την πιέσω. Ποια. Αλλά εγώ νομίζω από τον αριθμό κατάλαβε. Λοιπόν, από ότι είδατε με πήρε ο νονός τηλέφωνο και μου είπε, το κατάλαβε δηλαδή ότι ήμουν εγώ, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε και θέλετε και part 2, βάλτε like τότε και να δούμε πόσοι θέλουν. Θα κάνω, μπορεί να κάνω και part 2 γι' αυτό, περιμένετε. Σκεφτείτε προκλήσεις από τώρα να μου κάνετε. Και αυτό ήταν το βίντεο, άμα σας άρεσε μην ξεχάσετε να βάλετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου και στο δεύτερο μας το κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι. Και εγώ σας λέω